Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο των Starve. Έχω ένα κακό νέο. Έγραψα επεισόδιο το οποίο για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σας το δείξω, γιατί αποφάσισε το πρόγραμμα να κρασάρει την ώρα της εγγραφής και αυτά που είχαμε κάνει πήγανε χαμένα. Το επεισόδιο που χάσατε θα σας το διηγηθώ λιγάκι. Ας πούμε ότι δημιούργησα κάποια πραγματάκια, θα σας τα δείξω τώρα αμέσως, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κυρίως φέραμε έναν γίγαντα από αυτούς τους πέτρινους που θέλαμε εκτός επιφάνειας, γιατί αυτός μας βοήθησε να νικήσουμε κάτι κουνέλια. Φτάσαμε μέρα 56, αλλά θέλω να σας δείξω κάτι σημαντικό. Έφτιαξα αυτό το καπέλο εδώ, το οποίο φωτίζει το σκοτάδι, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να κρατάω όπλο. Αυτό το φτιάχνεις πιάνοντας πυγολαμπίδες. Τι να κάνω, δεν μπόρεσα να σας δείξω πώς γίνεται. Και επίσης έφτιαξα, τώρα να σας δείξω, ένα σπίτι από κουνέλια, το βλέπετε, και το φάγαμε. Okay, λοιπόν, αυτό δεν θέλω να με κυνηγήσει τώρα, με κυνηγάει όμως. Σκοπεύω, επειδή είναι μόνο ένα κουνέλι, να φέρω και άλλο, αλλά στην ουσία αυτό με το κουνέλι θα το ξαναδείτε να γίνεται. Λοιπόν, άρα εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα όσο είμαστε εδώ πέρα? Θα αφήσω τα σκατάκια εδώ πέρα. Και έχω lantern, έχω marble, θα τα αφήσουμε εδώ. Πεινάω. Είναι κάτι και αυτό που πρέπει να το προσέξουμε. Έφτιαξα και τα moguls. Τα moguls τα φοράς και βλέπεις τη νύχτα. Δεν βλέπουμε καλά, αλλά μπορούμε και κάνουμε, έχουμε όραση. Θα σας δείξω και αυτό πως το έφτιαξα στη συνέχεια της σειράς, γιατί προς το παρόν, έτσι όπως καταλαβαίνετε, έχουμε χάσει πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, επίσης στο επεισόδιο το που χάσατε έχασα πολύ sanity και πολέμησα με σκιές, γι' αυτό είχα δύο Nightmare Fuel. Γενικά γίνανε πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να σας δείξω. Είμαι λίγο στεναχωρημένος που το έχασα αυτό, δηλαδή έπαιξα και δεν μπορώ να σας το δείξω. Αυτό δεν ήθελα να γίνει. Επίσης θέλω να φτιάξω endothermic fire pit για το καλοκαίρι, αλλά θα το φτιάξουμε στην πορεία αυτό. Τι μπορώ να φτιάξω τώρα? Καταρχήν πρέπει να φάμε monster meat και berries. Λοιπόν, σκοπεύω να φτιάξω και μερικές φάρμες. Για τις φάρμες θέλουμε τέτοια. Ωραία. Και οι φάρμες είναι στην κατηγορία φαγητό. Είναι αυτό εδώ. Θέλει... θέλει τα κανονικά σκατά. Ω, σκατά δικέ μου. Τέλος πάντων, θα πρέπει να μαζέψουμε κανονικά σκατά τώρα. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Τα συγκεκριμένα σκατά μπορούμε όμως να τα βάλουμε εδώ και για γενικό fuel. Βάζουμε... Μεσικά το παίρνω μαζί μου και τα υπόλοιπα. Και βάζω το miner hat, το lantern, στο 1-2 και έρχομαι εδώ πέρα. Όσο είναι βράδυ πλέον, με αυτό εδώ που κρατάω μπορώ να κάνω τις δουλειές μου έτσι απλά. Και ας είναι βράδυ. Δεν έχει νυχτώσει ακόμα νομίζω, αλλά θα νυχτώσει τώρα. Και δεν μας εμποδίζει τίποτα. Θα ξαναπάμε στις πηγές κάτω να φέρουμε καινούργια κουνελάκια. Αυτά εδώ. Όταν να μαζεύουμε τα berries από εδώ πέρα. Αυτά είναι τα δικά μου τα φυτεμένα. Βλέπετε είναι πιο μικρά γιατί τελειώνει το λίπας μας σιγά σιγά. Μπορεί να βγάλει γαλοπούλα και να αρχίσει να τρώει πράγματα. Αλλά προς το πρώτο δεν έβγαλε. Για να δω εδώ πέρα, χρειαζόμαστε fertilizer και σε αυτά. Fertilize, 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 fertilize. Okay. Βάζουμε σε όλα. Και είμαστε κομπλέ. Αυτά είναι σκατάκια από... πώς λέγονται? Νυχτερίδες. Νυχτερίδες που βρήκαμε στις σπηλιές. Τέλεια. Τζέρκι, το οποίο θα το βάλουμε εδώ πέρα. Monster meat, τρώμε. Και ταυτόχρονα berries. Ωραία. Φέρνω αυτά τα berries εδώ να γίνουν σαν καινούργια. Καρότα. Και έχουμε dragon fruit seeds. Αυτά είναι χρήσιμα. Θα σας δείξω πού. Παίρνω και αυτό. Να αφήσω εδώ το χρυσό. Έμεινε κάτι. Το hammer το θέλω. Χρειαζόμαστε ξύλα. Να κόψουμε και κανένα ξύλο, λέω εγώ. Miner hat για να βλέπουμε και να έχουμε και το ξύλο
Αυτό που είδα μόλις τώρα άλλαξε πάρα πολύ το χρώμα. Αυτό που βλέπουμε είναι καλοκαίρι, παιδιά. Είναι καλοκαίρι. Θα αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε. Άρα πρέπει να φτιάξουμε endothermic fire pit. Θέλει δύο τέτοια. Τέσσερα και δύο. Οκ. Έχουμε τρία εδώ πέρα. Μπορούμε να φτιάξουμε άλλο ένα. Τέσσερα. Θα χρειαστούν νομίζω άλλα δύο για τα ντούνταντ. Αυτή είναι η μουσική καλοκαιριού τώρα. Θα σταματήσουν και οι βροχές σιγά σιγά. Μπορούμε να φτιάξουμε ντούνταντ. Ένα. Δύο. Και να πάρουμε και το περίεργο πέτρωμα. Αυτό εδώ. Παιδιά, ήρθε καλοκαίρι. Ήρθε καλοκαιράκι. Πού είναι. Εδώ θέλουμε και αυτά τα τέσσερα. Να τα ξέχασα αυτά. Φέρτα. Ωραία. Και θα φτιάξουμε ένα thermic fire pit. Τέλεια. Το οποίο θα μπει... εδώ. Μπορώ. Έστω εδώ κάπου. Κάπου παιχνίδι. Σε παρακαλώ πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Παιχνίδι. Endothermic fire pit. Οπ, μπορώ. Εδώ πέρα. Αυτή η φωτιά σε κρυώνει αντί να σε ζεσταίνει. Είναι περίεργη η φωτιά. Λοιπόν, να αφήνουμε την άλλη να σβήσει και αυτή εδώ λειτουργεί όπως η άλλη φωτιά ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι όμως στα fire pit. Endothermic fire. Χρειαζόμαστε. Δεν μπορώ να το βάζω παντού. Δεν μπορώ να κρυώνω τον εαυτό μου. Πρέπει να φτιάξω κάτι καλοκαιρινό πλέον για να με κρυώνει. Κάτι δροσερό να το φοράω. Αχ, το καλοκαίρι είναι λίγο η πιο δύσκολη εποχή πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα την επιβιώσουμε. Καταρχήν έχουμε εδώ όλους τους τρόπους. Νομίζω τόρτσο δεν ξαναχρειαζόμαστε ποτέ. Λάντερν έχουμε εδώ. Χρειαζόμαστε μερικά ξύλα. Λοιπόν, όταν έχουμε καλοκαίρι, έχουμε πυρκαγιές. Προς το παρόν δεν είναι τελείως καλοκαίρι και μας δίνει ένα διάστημα να προσαρμοστούμε. Δηλαδή τώρα είναι το ενδιάμεσο, δεν είναι ακόμα τελείως καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουν φωτιές σε λίγο τα κτίρια μας. Άρα θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε αυτό το πυροσβεστικό που είχαμε φτιάξει τις προάλλες. Μισό λεπτό να φυτέψουμε μερικούς κορμούς δέντρων. Τέλεια. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα dragon fruit. Τα μαζεύω. Τέλεια. Και εδώ έρχομαι να ανοίξω αυτό το μηχάνημα εδώ, το οποίο το χρησιμεύουμε. Χρησιμεύει στο να κρυώνει. Πετάει χιονόμπαλες, βλέπετε. Για να μην πάρουν φωτιά τα πράγματα. Βέβαια τώρα ακόμα έχουμε. Ου, πάγωσε μια μέλισσα. Μια πεταλούδα. Οκ. Θα μπορούσαμε να φάμε ένα ακόμα γεύμα και μετά να πάμε στη σπηλιά να κάνουμε αυτό που θέλαμε εξ αρχής. Παιχνίδι. Κρατάμε το spear. Και βασικά χρειαζόμαστε ακόμα να κρατήσουμε την ομπρέλα μας. Τα dragon fruit. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει τώρα γιατί τα εξηγούσα στο προηγούμενο επεισόδιο που δεν εγγράφτηκε. Το ταΐζουμε στο πουλί. Και στην ουσία προσπαθούμε να πάρουμε σπόρους. Πήραμε 3 σπόρους για dragon fruit αυτή τη στιγμή. Άρα θα φυτέψουμε 2. Ωραία. Και μας έμεινε άλλος σπόρος εδώ πέρα. Θα μπει στο ψυγείο. Έχουμε 2 σπόρους. Θέλουμε άλλες 2 φάρμες να φτιάξουμε. Θα μπορούσα να επισκεφτώ λίγο τα meatballs. Τα τρώω. Θα μπορούσα να επισκεφτώ τα μπίφαλος. Η αλήθεια είναι. Πάμε στα μπίφαλος. Να μαζέψουμε σκατάκια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε καινούργιες φάρμες. Λοιπόν, ξεκινήσανε. Α, όχι, δεν έχουμε λαγούσει ούτε το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι. Όχι, κάποιοι ανοίξανε. Ωραία, θα πάμε κάτω-κάτω τώρα. Για να πάρουμε σκατά από μπίφαλος. Σκατά από μπίφαλος. Οκ. Επίσης έρχομαι εδώ κάτω γιατί εδώ έχουμε το. Το τόρτ. Το razor, το ξηράφι για να κόψουμε τα γένια μας. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, τα γένια μας θα μας ζεσταίνουν και δεν θέλουμε να ζεσθενόμαστε εμείς γενικότερα. Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
Να τα σκατά. Ήρθα να ζέψω τα σκατά σας. Please, δώστε μου τα σκατά σας. Έχει πολλά παιδάκια βλέπω εδώ πέρα. Να το ξηράφι. Λοιπόν, ξηρίσου. Μπαπ. Γίναμε σαν καινούργοι. Ξηριστήκαμε, οκ. Okay. Και... κι άλλα, εδώ πέρα. Θέλουμε και τα δικά σας σκατάκια, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαι πολύ περίεργος όπως γένεια, εν τω μεταξύ. Μη φοβάστε, είμαστε καλά παιδιά. Κρύφτηκα μέσα στα μπίφαλος. Να πάρω και κανένα τέτοιο. Λοιπόν, έρχεται το σκοτάδι τώρα. Αλλά όπως σας έχω ξαναπεί, πλέον δεν μας φοβίζει καθόλου. Δεν υπάρχει νόημα να σκεφτούμε αν είναι μέρα ή νύχτα. Μπορώ συνέχεια να κάνω πράγματα, γιατί έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Α, είναι πανσέλινος. Οκ, δεν χρειαζόμαστε καν. Είναι πανσέλινος, άρα θα μπορούσαμε. Άρα μέσα 6 σκατά. Θα μπορούσαμε να πάμε να πάρουμε τον Gloomer. Νομίζω ναι. Λοιπόν, αυτά τα 9 που έχουμε πρέπει να κάνουμε 100% το Lantern. Ωραία. Και άλλα σκατά έχει εδώ. Δώσε σκατά στο λαό. Λοιπόν, στην επόμενη πανσέλινο. Α, αυτό είναι grass. Okay. Στην επόμενη πανσέλινο πρέπει οπωσδήποτε. Να το ξεχνάω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω μπίφαλος. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να πάρουμε τον Gloomer εδώ πέρα. Έχει βγει και φαίνεται και στο χάρτη. Α, επίσης κάτι που δεν σας έδειξα γιατί το τώρα στο χάρτη. Εδώ πέρα έχει βγει ένα περίεργο φυτό που είναι σαρκοφάγο. Είναι σαρκοφάγο και αυτό μας κάνει... πώς το λένε. Δεν πεινάμε. Λοιπόν, μπορούμε να το σκοτώσουμε. Αυτό δεν θα το σκοτώσω τώρα, αλλά γενικά βγαίνει στη βάση μας και μπορεί να σας ενοχλεί. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε τον Gloomer. Ελπίζω όμως να τον προλάβουμε για να μην ξαναρθούμε την επόμενη μέρα. Please, Gloomer! Πού είσαι, πάω καλά από εδώ? Ναι, ξημερώνει, δύσκολα θα τον προλάβουμε. Να τα δω τα μάτια αυτά είναι το φυτό. Να ο Gloomer. Hey, μην επιτίθεσαι στον Gloomer. Οκ, okay, έχω πρόβλημα και ο Gloomer έφυγε. Γαμώτο. Και τώρα κοιμούνται. Gloomer, πού πας? Προστατεύω τον εαυτό σου και εσύ πας και την κάνεις. Αν είναι δυνατόν. Άρα θα πάμε στο plan B. Το plan B ήταν εκείνη εκεί η σπηλιά. Αυτό εδώ. Αρχίζω και τρελαίνομαι πάλι σιγά σιγά. Επίσης δεν έχω... αυτό εδώ. Το κίτρινο που έκαλε γύρω γύρω σημαίνει ζεσταίνομαι. Ξέχασα ότι είμαστε σε καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Πρέπει να γυρίσω οπωσδήποτε πίσω στη βάση. Άσε μας εσύ, τώρα είναι καλοκαίρι. Α, καταρχήν θα μπορούσα να πάρω αυτά, τους πάγους, να τους φάω. Για να κρυώσουμε λίγο. Γενικά τους πάγους που έχω στο ψυγείο μου τους χρειάζομαι. Α, βρήκα πώς θα κυκλοφορούμε, θα σας δείξω τώρα. Καταρχήν πρέπει να βρούμε κάποιο ρούχο που βοηθάει στο να επιβιώνουμε το καλοκαίρι. Θα πάμε να ψάξουμε όλο το ρουχισμό που έχουμε. Μαζεύοντας αυτά. Αυτό το πράγμα αν ζεσταθώ λίγο ακόμα, τώρα ζεσταίνομαι δηλαδή στην ουσία. Νομίζω και να μην ζεσταθώ θα μπορούσα να φορέσω... δεν ξέρω, βοηθάει η ομπρέλα καθόλου? Η ομπρέλα και το καπελάκι που είχα. Μπορεί να βοηθάνε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το ψάξω στο ίντερνετ. Αν ξέρετε κάτι, γράψτε μου στα σχόλια. Εννοείται. Οτιδήποτε τέτοιο είναι καλοδεχούμενο. Οπ, έχουμε εδώ κρεατάκι. Τελείωσε και η παγίδα. Ου, αυτό σημαίνει ότι τρώω damage αυτή τη στιγμή. Πολύ κιόλας. Γρήγορα φωτιά. Οκ, καινούργια μας φωτιά θα είναι αυτή. Ωραία, κρυώνουμε. Επίσης, το thermal stone που είχαμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα, το καλοκαίρι να το βάλεις στο ψυγείο. Α, ξέρετε πώς θα το κάνουμε. Τώρα θα δείτε. Survival. Thermal stone. Θέλουμε ένα pickaxe. Έχουμε ένα pickaxe. Είναι χρυσό βέβαια. Α, έχουμε και κανονικό. Ας το δω αυτό.
Φέρε και το κανονικό εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε ένα thermal stone ακόμα, το οποίο θα το βάλουμε και αυτό στο ψυγείο. Κοιτάξτε ποιο είναι το κόλπο. Αυτό είναι παγωμένο thermal stone. Το κρατάμε πάνω μας και μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας χωρίς να μας ενοχλεί τίποτα. Την ομπρέλα την αφήνω στο πάτωμα πλέον, δεν θα ξαναβρέξει σχεδόν ποτέ. Food. Χρειαζόμαστε grass. Okay, το grass το έχουμε. Μαζέψουμε λίγο grass να κάνουμε φάρμες. 8. Θέλω άλλη μία φάρμα να κάνω. 9. Και αυτή εδώ είναι το τελευταίο μου. Okay. Oh, έχουμε και εδώ το πολύ αγαπημένο μας berry bush. Berry bush. Άρα, φτιάχνουμε τη φάρμα μας. Improved. Σωστή έκανα. Ναι, improved. Θα τη βάλουμε εδώ ανάμεσα. Ή δεν γίνεται. Θα τη βάλουμε εδώ έστω. Βέβαια δεν την πιάνει, εδώ πέρα δεν την πιάνει το αυτό που κρυώνει. Τέλος πάντων. Βλέπετε αυτό εδώ έχει ένα κόκκινο δίχτυ, ο οποίος μπορεί να τελειώσει. Τι να κάνουμε. Θα το φορτίζουμε με τα... πώς λέγονται αυτά, τους πάγους. Λοιπόν, αφήνω αυτό εδώ γιατί κάποια στιγμή θα ζεσταθεί και παίρνω το καινούργιο, τον παγωμένο. Τι ήθελα να κάνω. Α, ναι. Παίρνουμε το seed και πάμε και το φυτεύουμε εδώ. Να έχουμε ένα ακόμα. Dragon fruit plant. Επίσης, θέλω να δω αν μπορώ να φτιάξω... Τη νύχτα δεν κάνει τόσο ζέστη όσο την ημέρα, όπως στην κανονική μας ζωή. Λοιπόν, θέλω να δω αν μπορώ να φτιάξω κάποιο ρούχο που είναι και το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα-ένα. Ας πούμε εδώ πέρα, όχι... refreshing λέει, αλλά είναι σε βρέχει. Ένα, ναι, αυτό μπορείς να το φορέσεις. Φοράς στην ουσία ένα καρπούζι στο κεφάλι σου. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ice cube. Δεν έχουμε πολύ doodad. Beekeeper hat δεν μας βολεύει. Feather hat. Good for hiding. Bush hat. Raincoat. Ένα αντιανεμικό. Δεν βρέχεται. Dapper West. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Vest. Warm. Summer Frest. Λοιπόν. Ωραία, αυτό το θέλουμε. Τι είναι αυτό. Οκ. Okay. Working cane δεν μπορούμε να φτιάξουμε. High umbrella. Λοιπόν, αυτό που θέλω να φτιάξω είναι ένα Summer Frest. Χρειαζόμαστε 2 ωραίες από γουρούνι, ένα σκηνή και 3 κόκκινα φτερά. Κόκκινα φτερά έχουμε. Δεν μπορεί. Θυμάμαι να έχουμε σκοτώσει πουλιά που να είναι κόκκινα. Έχουμε μαύρα, ας πούμε. Μαύρα φτερά. Κόκκινα δεν ξέρω αν έχω φυσικά που. Θα μπορούσαμε να πάρω τα seeds και να τα βάλω δόλωμα για να πιάσουμε κόκκινα πουλιά το πρωί. Λοιπόν, μαζεύω και αυτό εδώ. Α, επίσης τώρα μόλις θυμήθηκα ότι έχουμε δεύτερη πανσέλινο. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τον Gloomer. Οπωσδήποτε. Πάμε για Gloomer, όσο είναι βράδυ. Τρέχω. Πάμε. Όπ, εδώ έχουμε πιάσει πραγματάκια. Rabbit. Τα αφήνω εδώ. Λοιπόν, χάνω χρόνο, πρέπει να τρέξω κι άλλο. Έχει κι άλλο λαγό εκεί πέρα. Οκ. Okay. Ακολουθούμε τους δρόμους και άλλη λαγή. Έχει πιαστεί πολύ. Πανσέλινος. Δεν ξέρω αν θα προλάβω πάλι. Πάλι φεύγω λάθος ώρα και επίσης δεν έχω health, sanity και πεινάω. Άρα ο Gloomer πρέπει να φαγωθεί. Να τον έχουμε γρήγορα. Τον πάρουμε στη βάση μας. Πάω καλά εδώ. Πάω πολύ χαμηλά. Όχι, καλά πάω. Κάποια στιγμή θα πάρω και το... και ένα ακόμα λαγό γιγάντιο για έξω τη βάση. Θα σας το δείξω, μην αγχώνεστε. Απλά τώρα ήρθε το καλοκαίρι έτσι ξαφνικά και νομίζω πως θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με το να επιβιώσουμε σαν καλοκαίρι. Τις σπηλιές λίγο πολύ τις είδατε. Βέβαια τις ανακάλυψα και πιο πολύ και δεν μπορείτε να το δείτε αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να ξαναπάω στις σπηλιές για να δείτε πως είναι. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Να δω τι θα γίνει. Θα το προλάβουμε. Θα το προλάβουμε αυτή τη φορά. Είμαστε πολύ κοντά. Gloomer, όλο κάτω, όλο ευθεία είναι. Λογικά θα έχει και αγριογούρνα από ό,τι θυμάμαι. Άρα. Master Meat. Αγριογούρνα εκεί πέρα. Θα μπορούσαμε, σε παρακαλώ, παιχνίδι. Το σκότωσαν.
Μην το τρώτε! Αυτά τα γουρούνια είναι σπαστικά. Πάτους πριν με σκοτώσουνε. Ταγκάρο, μπορώ. Έχω χέλ. Αρκεί να μην σπάσει τίποτα. Μην τρως ρε. Ωραία, τουλάχιστον μαζέψαμε. Έχω χάσει πολύ χέλ. Λοιπόν, πολύ sanity. Τουλάχιστον μαζέψαμε ουρές από τέτοια. Ό,τι μπορούμε. Πίκαξ. Οκ. Δεν βρήκαμε Gloomer, μας σκοτώσαν τα κουρούνια. Δεν πειράζει, πήραμε τουλάχιστον τα πράγματά τους εδώ πέρα. Λοιπόν, για να μην ξαναγίνει αυτό, η λύση είναι απλή. Δεν θα ξαναβγούν κουρούνια από εδώ πέρα. Θα τα μαζέψουμε εμείς. Οχ. Έχουμε πρόβλημα, αλλά τώρα που ξημέρωσε, ξαναγίνει καλός. Ρε, πήγε και έφαγε την ουρά, το ήθελα. Έφαγε την ουρά το σπίτι που πέταξε. Τέλος πάντων, πάμε. Αρχίζω να κρυώνω το μεταξύ τώρα, θα αρχίζω να ζεσταίνομαι. Ωραία, το σπάσαμε γι' αυτό. Θα μαζεύουμε εδώ ό,τι μπορούμε. Να σπάσουμε και το τελευταίο. Δεν θέλω τέτοια. Θα τα κάνω κοντά στο σπίτι μου. Να είναι καλύτερα κοντά στο σπίτι μου για να μας προστατεύουν. Οκ. Και πεινάμε. Ωραία, εγώ πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου σιγά σιγά. Μπορεί να φάω κάτι εδώ πέρα. Έχω μπέρις μαζί μου. Έχω χάνει μέλι και τέτοια πράγματα. Προσπαθώ να θα βολευτώ με αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, και εδώ σας αφήνω. Να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Αφήστε ένα like άμα σας άρεσε το επεισόδιο και η σειρά. Συγγνώμη που χάσα το προηγούμενο, απλά δεν φταίω εγώ, κράσερε το πρόγραμμα και είμαστε και εσείς και εγώ κάπως ξενερωμένοι με αυτό. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Ήρθε το καλοκαίρι, καινούργια εποχή να ανακαλύψουμε. Όπως και να πω, αφήστε ένα like και θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.